Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Καλημέρα και Χριστός Ανέστη, κύριε Υπουργέ. Αληθώς, κύριε Νικολά, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάμε να καλημερίσουμε και τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, υποψήφιο και πάλι στη Μεσσηνία. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία. Θα ξεκινήσω ζητώντας από τους δύο κυρίους από ένα σύντομο σχόλιο για να το αφήσουμε πίσω μας και να συζητήσουμε για τα μεγάλα και τα σημαντικά στη συνέχεια, για αυτή την υπόθεση που από χθες το απόγευμα απασχολεί την επικαιρότητα. Μιλώ για την αίτηση άρσης ασυλίας του Ευρωβουλευτή Γεωργούλη που ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου χθες. Κύριε Γεωργιάδη, ένα σύντομο σχόλιο από εσάς και μετά από τον κύριο Χαρίτση. Χωρίς να παρέμβω καθόλου στη διαδικασία, γιατί προσωπικά τα τεκμήρια της αθωότητας το σέβομαι απολύτως, άρα και ο κ. Γεωργούλης είναι αθώος έως αποδίδωση του εναντίου σε ένα δικαστήριο, δεν μπορώ να μην επισημάνω την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Και εξηγούμε. Όταν προέκυψαν οι ιστορίες με τον Λιγνάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, με δελτία τύπου, με ανακοινώσεις του γραφείου τύπου, αλλά και ο ανεπίσημος ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο με όλες τις στρατιές των τρόλ που είχε, προχωρήσαν σε μια εκστρατεία δολοφονίας χαρακτήρος και του Πρωθυπουργού, με μια φωτογραφία που παίζανε, αν θυμάστε, από την Επίδαυρο, όπου ήταν με τη σύζυγό της, μια παράσταση του Λιγνάδη, και κυρίως Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη, με τρόπο αδιανόητο, περίπου κατηγορώντας την, γιατί δεν εγνώριζε το χαρακτήρα του Λιγνάδη. Και αυτό που προκάλεσε επί σειρά εβδομάδων μια τοξικότητα στην πολιτική ζωή αδιανόητου μεγέθους. Όσο και να λέγαμε πρώτος, και εγώ είχα κάνει τώρα δήλωση, ότι πώς είναι εδώ να κατηγορείται ένας υπουργός γιατί διώρησε κάποιον σε μια θέση και μετά προέκυψαν οποιαδήποτε είδους τέτοια στοιχεία το χαρακτήρα του εκ των υστέρων, η φωνή μου σχεδόν δεν ακούγονταν. Γιατί επικρατούσε η τοξικότητα, ο Μητσοτάκης φταίει, ο Λιγνάδης, νου δούπεδο βιαστές κτλ. Όταν έγινε η ιστορία με τον 12ο στον Κολονό, τα ίδια. Τότε ο ίδιος ο κύριος Σπίρτζης επίσημα είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει δημοσιότητα τους βιαστές, διότι είναι κομματικά τη στελέχη και θα συγκαλύψει την υπόθεση. Και μέχρι τότε βγήκε ότι υπήρχε και ένα κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούμενος σε αυτή την ιστορία, έπεσε πρώτο τρέντ στο Twitter νουδού κόμματα των βιαστών. Θα ήταν λογικό, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία ένα hashtag στο Twitter ΣΥΡΙΖΑ κόμμα ανθρώπων που δένουν τις γυναίκες, και να πούμε ότι ο Τσίπρας, ο οποίος είχε διαλέξει για ευρωβουλευτή τον Γεωργούλη και είχε βγει selfie με τον Γεωργούλη, ήξερε και ότι ευθύνεται προσωπικά ο Τσίπρας που έκανε τέτοια επιλογή και δεν είχε ελέγξει το χαρακτήρα του Γεωργούλη. Θα ήταν λογικό να κάνουμε κάτι τέτοιο? Ξεκαθαρίζω ότι δεν θα το κάνουμε. Και δεν θα το κάνουμε γιατί εμείς δεν πιστεύουμε σε την τοξικότητα. Όμως δεν μπορώ να μην επισημάνω το μέγεθος της υποκρισίας και να πω, όχι στον κύριο Χαρίτση, γιατί ο κύριος Χαρίτση ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε όλα αυτά που πρέπει να αναγνωρίσω και δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα. Η γνώμη μου είναι πάντα εξαιρετική για αυτόν. Μιλάω τώρα για το κόμμα και το διαδίκτυο και τα τρολ και όλα αυτά που έχει στην επικαιρότητα. Ότι πράγματι πρέπει να καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν αφήνεις να εκτοξεύεται τέτοια εκστρατεία λάσπης κατά των πολιτικών σας αντιπάλων, κάποια στιγμή αυτό θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Προτείνω λοιπόν να σταματήσουμε τα κόμματα αυτού τύπου την πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα ο κύριος Γεωργούλης κατηγορείται, διαγράφει από το κόμμα του, θα κρίνει η βελγική δικαιοσύνη αν αθώος ή αν είναι ένοχος, και τα κόμματα θα ασχοληθούν με τα σοβαρά ζητήματα που είναι να λύνουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Κύριε Χαρίτση. Κύριε Χατζηνικολάου, θα κάνω ένα πραγματικά πολύ σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι κάθε αντίστοιχη υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί από τη δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε αστραπιαία. Ο κύριος Γεωργούλης δεν ανήκει πλέον στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν η δικαιοσύνη να επιληφθεί και να κάνει τη δουλειά της και να ερευνήσει αυτές τις καταγγελίες. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο ακόμα, θεωρώ και απαράδεκτο το γεγονός ότι είδαμε τις τελευταίες ώρες να δημοσιοποιούνται και τα στοιχεία της καταγγέλουσας στο διαδίκτυο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Social media. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να προστατεύεται η ιδιωτικότητα ανθρώπων οι οποίοι καταγγέλουν
τέτοια περιστατικά και βεβαίως αυτά να διερευνούνται ως προς την πραγματική αληθινή τους βάση. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη. Ωραία, έρχομαι, έχουμε τα σχόλια και του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Χαρίτση για αυτό το θέμα και το ωραία το λέω ανακουφισμένος για να περάσω στα μεγάλα και τα σημαντικά θέματα, γιατί αυτή η τοξικότητα πραγματικά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή. Από τον κύριο Χαρίτση θα ξεκινήσω αυτή τη φορά για να έχω την κριτική του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τους αριθμούς που δείχνουν ότι στην ανάπτυξη είμαστε στην Ευρώπη από τους πιο δυνατούς. Ισχύει αυτό κατά τη γνώμη σας, κύριε Χαρίτση, και σε ποιο βαθμό? Ο κύριος Βαρουφάκης, για παράδειγμα, είπε πριν από λίγο ότι οι αριθμοί αυτοί δεν δείχνουν την ποιότητα των επενδύσεων που γίνονται. Κατά τη γνώμη του, είπε ότι γίνονται επενδύσεις που δεν έχουν μακροπρόθεσμα ωφέλη, δεν φέρνουν θέσεις εργασίας και μίλησε κυρίως για το real estate. Κύριε Χατζηνικολάου, ομολογώ ότι δεν έχω ακούσει την τοποθέτηση του κυρίου Βαρουφάκη, αλλά προφανώς συγκρατώ αυτό το οποίο εσείς μόλις μου μεταφέρατε. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ένα πρώτο σχόλιο, αν θέλετε, συνολικά για την οικονομική πολιτική και την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Είναι ότι ενώ παρότι βλέπουμε ότι γενικά ο πληθωρισμός σε επίπεδο Ευρώπης πέφτει, στην Ελλάδα βλέπουμε να συνεχίζεται η άνοδο τιμών σε πολύ βασικά είδη διαβίωσης των πολιτών. Αναφέρομαι βεβαίως στα τρόφιμα. Ο πληθωρισμός όμως έπεσε και στην Ελλάδα και μάλιστα φαίνεται ότι είμαστε σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες. Είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό το οποίο λέω, κύριε Χατζηνικολάου. Μιλάω για πολύ βασικές κατηγορίες και θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για αυτές. Στα τρόφιμα λοιπόν έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος και τον μήνα Μάρτιο ξεπέρασε το 14%, είναι υπερτριπλάσιος του συνολικού πληθωρισμού. Στα καύσιμα είμαστε στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλούς μήνες ως προς το απόλυτο κόστος των καυσίμων για τους πολίτες. Στις τηλεπικοινωνίες είμαστε σταθερά μέσα στις 2-3 πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Στην ενέργεια παραμένει το κόστος πολύ υψηλό παρότι οι διεθνείς τιμές έχουν μειωθεί. Αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Χατζηνικολάου, οδηγούν κατά τη γνώμη μου σε δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, η αύξηση του ΑΕΠ, η οποία υπήρξε το 2022, δεν αφορά ένα μεγάλο μέρος όμως του πληθυσμού, δεν βλέπει δηλαδή ο πολίτης τα λαϊκά στρώματα, η μεσαία τάξη, τον εαυτό της μέσα σε αυτή την αύξηση του ΑΕΠ. Αντιθέτως, όπως λένε και τα στοιχεία της Eurostat, όπως λένε και τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, τα οποία τα έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, τα οποία χρησιμοποιούν και στοιχεία της Eurostat, μιλούν για αύξηση των ανισοτήτων την τελευταία τετραετία και μάλιστα μια αύξηση των ανισοτήτων η οποία έχει ξεκινήσει και πρώτης ενεργειακής κρίσης και συνεχίζεται όλο αυτό το διάστημα. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι ανοίγει η ψαλίδα σε βάρος των μικρομεσαίων, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η Σλοβακία και η Βουλγαρία από τις 27 δηλαδή έχουν χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης από τη χώρα μας. Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα είναι αυτό. Και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας έχουν αποτύχει. Αυτή η αποτυχία οφείλεται εν μέρη και στην απαξίωση των θεσμών που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Αυτό το βλέπουμε και με τον ρόλο τον οποίο παίζουν οι ρυθμιστικές αρχές. Αυτό το βλέπουμε και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελεγκτικό σύστημα στη χώρα μας. Ενώ βεβαίως οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει από την κυβέρνηση και στο επίπεδο της συγκράτησης των τιμών ουσιαστικά ανακυκλώνουν την κρίση, δημιουργούν υπερκέρδη σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στα τρόφιμα και την ίδια στιγμή αφαιρούν εισόδημα, ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται σήμερα και νομίζω ότι όλα τα ρεπορτάζ τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα πιστοποιούν του λόγου του αληθινού. Μάλιστα. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή, κύριε, που μιλάμε, δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Κύριε Γεωργιάδη, την απάντησή σας. Αλέξης Χαρίτσης, εστί φίλος, φιλτά τη δέη αλήθεια. Επιχείρημα πρώτο. Ότι έχουμε, λέει, πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού στα τρόφιμα από ότι είναι ο γενικό πληθωρισμό. Αληθές. Σε εμάς συμβαίνει αυτό? Όχι. Θέλω ένα παράδειγμα από την αγαπημένη χώρα του κυρίου Χαρίτση, την Ισπανία. Γενικό πληθωρισμό της Ισπανίας το μήνα Μάρτιο 3,3.
από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Πληθωρισμός στα τρόφιμα για τον μήνα Μάρτιο, ανακοινώθηκε χθες από την Κεντρική Τράπεζα, 14,4. 14,4. Δηλαδή, 4 φορές πάνω από τον πληθωρισμό τον γενικό, είναι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ισπανία. Και μάλιστα είναι 4 φορές πάνω, κύριε Χαρίτση, με ΦΠΑ στα τρόφιμα 0. Δηλαδή, έχοντας εφαρμόσει το μέτρο το οποίο εσείς εισηγήσετε ως πανάκια για τον πληθωρισμό. Σημειώσω ότι η Ελλάδα ήταν το μήνα Φεβρουάριο 14,3. Θα βγει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, νομίζω, Τετάρτη, αύριο, και θα ξέρουμε ακριβώς ότι γύρω πόσο έχουμε τάξει τα τρόφιμα το Μάρτιο. Πιστεύω ότι θα είμαστε κάπου εκεί, 14,3-14,2, πάντα θα είμαστε πιο κάτω από την Ισπανία. Και αυτό το λέω γιατί αν δεν καταλάβουμε το πρόβλημα και δεν το δούμε κατάματα, δεν θα βρούμε και τη λύση του. Δηλαδή, λέει ο κ. Χαλής, τα μέτρα στην Ελλάδα έχουν αποτύχει. Μπα, πώς το κατάλαβε ο κ. Χαλής έχουν αποτύχει. Εγώ λέω τα μέτρα έχουν επιτύχει. Πού στηρίζεται το δικό μου επιχείρημα, ότι πληθωρισμό στα τρόφιμα, όπως και γενικό πληθωρισμό, γίνεται να μην έχουμε την ώρα που όλοι οι άλλοι έχουν πληθωρισμό. Όποιος, κατά τη γνώμη μου, λέει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχει ένα μαγικό τρόπο να εξαφανίσει τον πληθωρισμό, ενώ ζούμε σε ένα περιβάλλον διεθνούς πληθωρισμού, είναι απατεώνας. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απατεώνας. Για ποιο λόγο το πω απλά, να καταλάβει ο κόσμος. Ό,τι εισάγουμε και βλέπετε στα ράφια του σούπερ μάρκετ, το εισάγουμε ακριβότερα, αφού οι άλλοι έχουν πληθωρισμό. Άρα, αφού το εισάγουμε ακριβότερα, γίνεται εμείς να το πουλάμε φτηνότερα? Όχι. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε και πού κρίνεται αν έχει πετύχει η πολιτική μας ή όχι? Βλέπουμε το μέσο όρο του πληθωρισμού των υπολείπων και βλέπουμε αν εμείς είμαστε παρακάτω ή παραπάνω. Δηλαδή, αν δεν έχουν πετύχει τα μέτρα μας ως προς τον εύρυθμο έλεγχο της αγοράς που είναι ο κ. Χαρίτσης, τότε θα πρέπει να έχουμε το μέσο όρο πληθωρισμού των άλλων, δηλαδή τον πληθωρισμό που εισάγουμε, συν κάτι ακόμα. Το συν θα είναι το δικό μας λάθος, η δικιά μας αγορά που δεν λειτουργεί σωστά. Εμείς έχουμε το μέσο όρο που εισάγουμε από τους άλλους πλην κάτι. Δηλαδή, ο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ατρόφιμα είναι 17,7, ο μέσο όρο στην Ευρωζώνη 16,6, ο μέσο όρο στην Ελλάδα είναι 14,3. Άρα εμείς εισάγουμε 16,6 και τελικά διαμορφώνουμε 14,3. Πάμε και δύο μονάδες παρακάτω από τους άλλους. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι η αγορά μας λειτουργεί ευρύθμως. Και δεν ισχύει αυτό που λέει ο κ. Χαρίτσης, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να ισχύει το ανάποδο. Λέει ο κ. Χαρίτσης, μα είμαστε η τρίτη χώρα από το τέλος στο δίκτυο αγοραστικής δύναμης βάση ΑΕΠ. Αληθές εστί. Όμως και αυτό είναι η μισή αλήθεια. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα μέχρι το 2019 ήταν δεύτερη από το τέλος. Λέει μια θέση παρακάτω. Τώρα είμαστε τρίτη από το τέλος. Μια θέση παραπάνω. Εάν ο κ. Χαρίτσης θεωρεί αποτυχία το τρίτη από το τέλος, και όταν το δεχθώ ως αποτυχία, προφανώς θεωρεί μεγαλύτερη αποτυχία το δεύτερο από το τέλος. Επί Χαρίτση υπουργού δηλαδή, είμαστε μια θέση παρακάτω. Επί Γεωργιάδη υπουργού, είμαστε μια θέση παραπάνω. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ταυτόχρονα κάποιος ότι θεωρεί αποτυχία το 3 και επιτυχία το 2, γιατί είναι παράλογο. Άρα και σε αυτό λέει ψέματα. Τέταρτον, η γενική εικόνα στη χώρα. Πράγματι το 21 και το 20 μέσα στην πανδημία οι ανισότητες αυξήθηκαν. Γιατί αυξήθηκαν? Διότι εφόσον οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι πλέον κυρίως μέσα από τα προγράμματα που είχε φτιάξει η κυβέρνηση, συνεργασίας, εμπιστευτικών καταβολής τα λοιπά, όλα αυτά τα προγράμματα είχαν ένα ποσό παρακάτω από αυτό που θα έπαιρνε κάποιος αν λειτουργούσε σωστά η οικονομία. Άρα μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημά μας. Το 2022 όμως και σε αυτό το δίκτυο υπήρξε αντιστροφή. Μειώθηκαν δηλαδή οι ανισότητες το 2022. Το 2022 άρχισε να αντιστρέφεται και εδώ ο δείκτης. Ακριβώς διότι εξερχόμενη της πανδημίας άρχισε να δουλεύει η οικονομία καλύτερα και να ρυθμίσει και τις ανισότητες. Και πάω και στο τελευταίο, κυρία Χατζηνικολάου, που είναι και το πιο οφθαλμαφανέ σε όλους μας. Εάν δεχθούμε το επιχείρημα ότι ζούμε σε μια χώρα κοινωνικής καταστροφής, ζούμε σε μια χώρα ανίποτης φτώχειας, ζούμε σε μια χώρα που όλα πάνε χάλια, όπως λέει ο κ. Χαρίτσης, τότε με εδώ, παιδιά. Όλες αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τώρα 4 μέρες, με τη μεγαλύτερη έξοδο των τελευταίων 10 ετών, με όλους τους προορισμούς κλεισμένους 100%, με όλους τους ανθρώπους να έχουν πάει στα χωριά τους σε προορισμούς, να έχουν κάνει διακοπές με τους συγγενείς τους. Και καλά, πολύ καλά κάνανε και χαίρομαι πολύ που μπορεί να το κάνανε. Το ευχαριστούμε και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Ναι, βέβαια. Συγγνώμη για τη διακοπή. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή. Πολλοί λένε ότι είμαστε μια κοινωνία δύο ταχυτήτων. Ότι δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει την πολυτέλεια των διακοπών και των εξορμήσεων και κόσμος που δεν μπορεί να την έχει. Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε. Και το μεγάλο στοίχημα των πολιτικών είναι να μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις ανισότητες. Θέλω να σας πω όμως και ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ
το 29% ήταν κατά το όριο της φτώχειας. Πάλι το 1/3 ήταν κατά το όριο της φτώχειας. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή ότι το 1/3 της κοινωνίας μας περνάει πολύ χειρότερα από τα υπόλοιπα 2/3, αυτό κύριε Χατζηνικολάου είναι δομικό πρόβλημα της οικονομίας μας, διαχρονικό. Θέλει δουλειά για να αλλάξει. Εμείς τι λέμε ως κυβέρνηση, με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ανάπτυξη του ΕΠ πολύ πάνω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, διπλάσιος πέσει, διπλάσιος πηγαίνει φέτος, θα δημιουργούμε μεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και εκεί θα μπορούν οι κυβερνήσεις μας να παρεμβαίνουν και να βοηθάνε αυτό το εντρίκο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με εσάς θα επιστρέψω, κύριε Χαρίτση, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βεβαίως. Θα σας πάρουμε και τους δύο ξανά σε 4-5 λεπτά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο στη Μεσσηνία, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, κύριε Υπουργέ, την απάντησή σας σε όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Με τους πολιτικούς μου αντιπάλους, πάντα η αντιπαράθεσή μου είναι αυτό το οποίο λέει και η λέξη, αμιγώς πολιτική. Άρα, χαρακτηρισμούς που άκουσα προηγουμένως, θέλω να ελπίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν τους ανέφερε για εμένα, γιατί νομίζω ότι είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι δεν βοηθούν και την συζήτηση και δεν νομίζω ότι προάγουν και το διάλογο τον οποίο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για τον πληθωρισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βεβαίως ο πληθωρισμός τον Μάρτιο του 2023 είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι ήταν ένα χρόνο πριν. Μην ξεχνάμε όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εδώ πέρα ο πληθωρισμός σημαίνει αύξηση του επίπεδου των τιμών, ρυθμό αύξηση του επίπεδου των τιμών σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία η ίδια η Ελστάτ έχει ανακοινώσει, έχουμε ένα πληθωρισμό για τον τελευταίο μήνα, να πάρουμε τα τελευταία πιο πρόσφατα στοιχεία, ο οποίος δείχνει ότι η αύξηση αυτή του 4,6 του πληθωρισμού έρχεται ουσιαστικά να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα αύξηση πέρυσι, το 2022 σε σχέση με το 2021 δηλαδή, του 8,9%. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο στη χώρα μας έχει πάρει διαστάσεις εκρηκτικές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο επιμένει. Γι' αυτό εγώ μίλησα για πολιτική η οποία έχει αποτύχει. Και βεβαίως, εξαιρετικά ανησυχητικό κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η μηνιαία μεταβολή των τιμών, τον μήνα Μάρτιο δηλαδή σε σχέση με το μήνα Φεβρουάριο, αυξάνεται και είναι από τις μεγαλύτερες, η δεύτερη μάλιστα μεγαλύτερη στην Ευρώπη των 27. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι μόνο αυτό το φαινόμενο επιμένει, σημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό θα μας απειλήσει και το επόμενο διάστημα. Και πού συμβαίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου? Συμβαίνει αυτό σε μια κοινωνία η οποία ήδη έχει δει την αγοραστική της δύναμη να διαλύεται. Και βεβαίως εδώ το ζήτημα των ανισοτήτων είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, στα οποία εγώ αναφέρθηκα και αν θέλετε να μιλήσω και με ποσοτικούς όρους, μιλούν για μια μείωση του εισοδήματος η οποία ξεπερνάει το 13% μεσοσταθμικά για την περίοδο 19-21. Τα στοιχεία για το 2022 δεν είναι ακόμα γνωστά. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αύξηση μείωση των ανισοτήτων. Αυτό το οποίο όμως είναι απολύτως σαφές και αυτό αφορά νομίζω τους πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, απευθυνόμαστε σε μια κοινωνία η οποία βιώνει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Το να λέμε ότι πέρασαν καλά 2-3 μέρες το Πάσχα και πήγαν στα χωριά τους, νομίζω ότι, αν θέλετε, προσβάλλει και τους πολίτες οι οποίοι βιώνουν αυτή τη στιγμή αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, έστω και τώρα, έστω και μετά από όλο αυτό το διάστημα που έχουμε αντιμετωπίσει μια επικοινωνιακή διαχείριση αυτής της κρίσης, η οποία δεν έχει προηγούμενο, να αναγνωριστεί καταρχάς το πρόβλημα.
Εδώ πέρα έχουμε μία κρίση η οποία ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, μία κρίση η οποία οδηγεί σε όξυνση των ανισοτήτων, μία κρίση η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί μία κατάσταση ζωφερή για την πλειοψηφία της κοινωνίας, μακριά από εμένα λογικές καταστροφολογικές, μακριά από εμένα λογικές ισοπεδωτικές, όμως δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίζει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση πέρασε από διάφορες φάσεις διαχείρισης αυτής της κατάστασης. Στην αρχή μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κρίση. Μετά μας έλεγε, θα τα θυμάται και ο κύριος Γεωργιάδης, ότι η κρίση αυτή θα περάσει σε λίγους μήνες. Μετά μας έλεγε ότι η κρίση είναι μόνο διεθνής. Ναι, βεβαίως η κρίση έχει διεθνή διάσταση. Όμως αυτή τη διεθνή κρίση, προφανώς έχει διεθνή διάσταση. Σε αυτή τη διεθνή κρίση όμως, η χώρα μας είναι αυτή η οποία πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα και κυρίως τα λαϊκά και μεσαία στρώματα πληρώνουν το πιο βαρύ τίμημα σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λόγω καθήλωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Άρα, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το από εδώ και πέρα. Να μιλήσουμε για τις προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση και να βάλουν ένα φρένο στην ακρίβεια και την όξυνση των ανισοτήτων. Εμείς έχουμε παρουσιάσει ένα πλέγμα προτάσεων το οποίο αφορά τρία βασικά επίπεδα, αν θέλετε. Τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μείωση στοχευμένων φορολογικών υποχρεώσεων, κυρίως στο πεδίο των έμεσων της έμεσης φορολογίας και τη ρύθμιση της αγοράς. Δεν γίνεται να συνεχίζεται, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η σχροκέρδεια η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στις βασικότερες αγορές οι οποίες τροφοδοτούν και τον πληθωρισμό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και πάνω σε αυτά νομίζω θα έπρεπε να γίνει και η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση, η οποία δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται στη χώρα μας επί των ουσιωδών προβλημάτων και παρεκτρέπεται σε άλλα ζητήματα. Πρέπει να πω ότι η σημερινή συζήτηση, την οποία εσείς διοργανώσετε, ευτυχώς αποτελεί μια εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Χατζηνικολάου, για τον λόγο. Και θέλω να δώσετε και μία απάντηση, κύριε Γεωργιάδη, και σε όσα είπε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Βαρουφάκης, που είπε ότι οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα είναι επενδύσεις χωρίς προοπτική, γιατί πρόκειται συνήθως για εξαγορές στο πλαίσιο του real estate. Θα έρθω αμέσως. Λοιπόν, να πω για του λόγου του αληθές. 23 Μαρτίου γύρω στα ανακοίνωσε το ΑΕΠ του 2022 εκπεφρασμένο σε όλες τις αγοραστικές δυνάμεις. Η Ελλάδα. Λίγο πιο δυνατά, μπορείτε, γιατί δεν ακούω πολύ. 23 καλά. Μαρτίου του 2023. Η Eurostat ανακοίνωσε το ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης. Σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα, η Ελλάδα είχε 68 μονάδες βάσης από 66 το 2018 και το 2019. Άρα είμαστε 2 μονάδες βάσης πάνω στο διαθέσιμο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης των πολιτών από ό,τι ήμασταν την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο του Eurostat. Σας λέω την ημερομηνία 23 Μαρτίου για να μπορείτε να βρείτε το ελέγξη. Δεύτερον, ο πληθωρισμός. Πάλι εδώ κάνετε μία μικρή λαθροχειρία. Λέτε 8,9% πέρσι. Ναι, αλλά πρόπερση είχαμε αποπληθωρισμό μείον 2%. Ενώ το 22 σε σχέση με το 21. Σωστά. Το 20 με το 21 όμως είχαμε αποπληθωρισμό μείον 2%. Άρα το 8,9 είναι πολύ χαμηλότερο. Σας το εξηγούσα και πέρσι αυτό και ας έλεγαν, θυμάστε κύριε Χαρίτση, ότι το δεύτερο εξάμηνο του 22 θα πέσουμε στον πληθωρισμό. Γιατί ακριβώς συγκρινόμαστε με το πρώτο εξάμηνο του 21 που είχαμε αποπληθωρισμό. Δεν εννοούσα να το καταλάβετε. Γι' αυτό και σε όλες τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές σας, του Χαρίτση, μέχρι το μήνα Ιούλιο γράφατε. Απόδειξη της αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής είναι ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Από το μήνα Αύγουστο και μετά που πέσαμε κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, ακριβώς γιατί πια δεν συγκρινόμαστε με περίοδους αποπληθωρισμού, γιατί εγώ είμαι έτοιμος, τα λέω όλα, τι κάνατε, ο Χαρίτσης, βγάλατε από τις ανακοινώσεις σας ότι η απόδειξη της κυβερνητικής αποτυχίας είναι ότι είμαστε πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο του πληθωρισμού, γιατί πια είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό όρο του πληθωρισμού. Και σας ρωτώ ευθέως, αν απόδειξη της αποτυχίας μας ήταν ότι ήμασταν πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν είναι αντίστροφα απόδειξη της επιτυχίας μας ότι είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ή το ένα δεν ισχύει ή το άλλο. Δεν μπορεί να συμβεί. Απόδειξη της αποτυχίας, απαντώ κύριε Γεωργιάδη. Δεν πάτε να θέλετε τώρα δικά σας. Ξαναλέω. Όποιο ο κρατή του Real δεν μπορεί να κάνει Google. Απόδειξη της αποτυχίας, κύριε Γεωργιάδη, ότι είναι ότι έχουμε στη χώρα μας ένα φαινόμενο το οποίο παραμένει και είναι πάρα πολύ ισχυρό και πλήττει κυρίως τα ασθενέστερα και τα μεσαία στρώματα. Αυτή είναι η απόδειξη της αποτυχίας. Μα δεν διέκοψα. Ξαναλέω, ακούσε πρόσφατα. Όλες οι ανακοινώσεις του Αλέξη Χαρίτζη. Όσο ήμασταν πάνω από το μέσο όρο πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληγαν. Απόδειξη της κυβερνητικής αποτυχίας είναι ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο πληθωρισμού της Ευρώπης. Από το μήνα Αύγουστο και μετά, που σταθερά και με διευρυνόμενο χάσμα είμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, αυτή η παράδοση αφαιρέθηκε. Και σας ρωτάω γιατί.
Όπως ότι το φαινόμενο πλήττει περισσότερο εμάς, σας είπα ότι κάνετε λάθος, γιατί σε μονάδες εκφρασμένες σε αγοραστική δύναμη έχουμε ανέβει και δύο θέσεις από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Τρίτον, πώς έχουμε ανέβει δύο θέσεις? Είμαστε 68 μονάδες βάσης, λέω ότι ήμασταν 66-19. Σε μονάδες αγοραστική δύναμη. Σε διαθέσιμο εισόδημα δηλαδή. Πάμε λοιπόν τώρα. Και η Ελστάτ για το 22 έχει μεγάλη αύξηση διαθεσίμου εισοδήματος στην Ελλάδα. Μεγάλη αύξηση. Έχει περίπου ένα 12% αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. Για ποιο λόγο? Διότι ναι, μεν είχαμε πληθωρισμό, αλλά είχαμε μείωση φόρων, κατάσταση ασφαλής αλληλεγγύης και μεγάλη αύξηση βασικού μισθού. Πάμε λοιπόν στο προκείμενο. Είπατε ότι ο πληθωρισμός επιμένει. Μα στην Ελλάδα επιμένει. Χθες η ανακοίνωση της Κεντρικής Τραπέζης της Ισπανίας ήταν ότι έχουν ρεκόρ πληθωρισμού στα τρόφιμα και η από κάτω παράγραφος, θα την ανεβάσω στο Twitter μόλις κλείσουμε, λέει: δυστυχώς το φαινόμενο θα επιμείνει και προβλέπω θα διατηρηθεί τουλάχιστον στο τέλος του 23 στην Ισπανία. Μα τι περιμένετε? Να υπάρχει πληθωρισμό στα τρόφιμα παγκοσμίως και μην υπάρχει στην Ελλάδα? Δηλαδή αν έρθει ο Τσίπρας τι θα κάνει, το μάγο Μέρλιν? Μην λέμε στον κόμμα παραμύθια. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι αδύνατο να το εξαφανίσεις. Αν υπήρχε τρόπος με ένα κουμπί να το εξαφανίσεις, θα το κάνανε όλα τα άλλα κράτη της γης. Μπορεί να πάρεις ανακουφιστικά μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη η παρέμβαση που κάναμε για το Αρνί και το Κατσίκι, όπου εκεί και έχασε Νικολάκηνη και το Αμίμητο. Μέχρι μια εβδομάδα πριν με κατηγορούσαν εμένα προσωπικά ότι ξεφεύγει ο Βελίας φέτος και πάει 14 με 17 ευρώ, και μόλις με την ένταξη στο καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο υποτίθεται δεν δουλεύει κιόλας, κατέβηκε η τιμή του στα 10 ευρώ, μετά με κατηγορούσαν ότι κάνω καρτέλ με τα σούπερ μάρκετ και ρίχνω την τιμή. Και ήμουνα μια εβδομάδα πριν κατηγορούμενος γιατί αυξάνεται η τιμή του Οβελία, και μια εβδομάδα μετά κατηγορούμενος ότι μειώνεται η τιμή του Οβελία. Μα δεν μπορούν κάπου να σταθούν. Και αυτό και το εξής, κύριε Χατζηνικολάου. Εάν το καλά του νοικοκυριού δεν δουλεύει, τότε πώς έριχνε την τιμή στο Ανίκη στο Κατσίκι και βγαίνει κτηνοτρόφοι και κροπόλες και λέγανε τι διέβαλε ο Γεωργιάδης, το Ανίκη το Κατσίκι στο καλάθι έπεσε τιμή? Αφού δεν δουλεύει, πώς έπεσε τιμή αφού δεν δουλεύει? Μήπως δουλεύει τελικά? Γιατί εγώ θα λέω δουλεύει και παραδουλεύει. Είναι η πραγματικότητα. Άρα τώρα να πάω να πατήσω και στον κύριο Βαρουφάκη το μου είπατε. Ακούστε. Δεν το λέει μόνο ο κύριος Βαρουφάκης, το λένε και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ποιότητα των επενδύσεων που γίνονται στην Ελλάδα δεν είναι καλή. Αύριο υπάρχει μια παροιμία ελληνική που λέει όσο δεν φτάνει αρεπούτα κάνει κρεμαστάρια. Εγώ προκαλώ τον κύριο Χαρίτσο που θα πάει το λόγο να μου πει μία επένδυση που ήρθε επί ΣΥΡΙΖΑ. Μία. Διαβάστε τώρα τη Γεωργιάδη και Παπαθανάση και Μητσοτάκη. Ακούστε. Microsoft, Pfizer, Digital Realty, Amazon Web Services, Facebook, Google, Cisco, Deloitte, Trump, Digital Realty και το καθεξής. Ας μου πούνε μία δικιά τους να μπορούν να συνεργαστούν ποια είναι η καλή επένδυση, για να το καταλάβω. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα, να σας πω, γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτό, διοργανώνουμε μία μεγάλη απολογιστική εκδήλωση στα Ναυτιλία Ελευσίνος, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Εκεί και έχασε Νικολάου, δεν θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσω ένα λεπτό. Ξέρετε τι έχουμε κάνει. Και σας προσκαλώ και εσείς να έρθετε να δημοσιογράφετε, αν θέλει ο κ. Χαρίτσης. Έχω καλέσει πάνω από 30 εταιρείες όπου θα μιλήσουν εργαζόμενοι των εταιριών αυτών, είτε τα ναυτιλία που ξαναπήγαν μπρος που ήταν κλειστά, είτε η Κάτα Φάρμς που πήγε να κλείσει και τη σώσαμε τελευταία στιγμή με δική μου παρέμβαση, είτε η Πίτσος που πήγε να κλείσει και απολυθήκαν όλοι με απόφαση στα Δάκη που του σώσαμε τις θέσεις εργασίας και του λέμε τώρα στην πυραμίδα, είτε ένα σωρό τέτοιες εταιρείες, 30 τον έχουμε αύριο, όπου θα μιλήσουν πραγματικές εταιρείες, πραγματικοί εργαζόμενοι που βρήκαν δουλειά επί της θητείας μας, γιατί θέλαμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να βάλουμε την Ελλάδα. Και εν τέλει, σας το είπα και στο συνέδριο που ήμασταν, θυμάμαι καλά, και με τον κύριο Χαρίτη που είχα τον διοργανώσει για τα ακίνητα. Πράγματι έχουμε και επενδύσεις στο real estate, όχι μόνο στο real estate. Η Microsoft δεν είναι real estate, η Amazon δεν είναι real estate, τα ναυτιλία δεν είναι real estate, αλλά εγώ να δεχθώ και το επιχείρημα ότι έχουμε μέσα επενδύσεις μας και πολύ real estate. Ποιος σας είπε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι κακό πράγμα επενδύσεις στο real estate? Ξέρετε καμία οικονομία της γης που προοδεύει χωρίς να έχει επενδύσει στο real estate? Το real estate ξέρετε τι είναι? Είναι η αποτύπωση στην πραγματική ζωή της αξίας των πραγμάτων που έχεις δίπλα σου. Όταν η οικονομία σου ανεβαίνει, η αξία αυτών πραγμάτων ανεβαίνει. Όταν η οικονομία σου πέφτει, η αξία των πραγμάτων πέφτει. Γι' αυτό πάμε να σου κάνει το real estate στην Ελλάδα μετά το 10 είχε πολύ μεγάλη πτώση. Γιατί όλη η αξία της χώρας έπεφτε. Άρα οι επενδύσεις στο real estate δεν είναι κακό πράγμα που νομίζει ο Βαρουφάκης. Καλό πράγμα είναι. Γιατί απεικονίζουν τη ζωτικότητα της οικονομίας μας. Και θα προσθέτω επικουρικά σε αυτό ότι για μια χώρα με την μορφή, το περιβάλλον, την φύση, τη γεωγραφική θέση, το κλίμα της Ελλάδος,
το real estate είναι και προφανώς ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή η Φλόριδα, επειδή έχει κατά κύριο λόγο επενδύσει στο real estate, δεν είναι πλούσια πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Βεβαίως και η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγάλο μερίδιο του real estate της Ευρώπης. Κύριε Χαρίτση. Γιατί είναι από τις μορφότερες χώρες. Κύριε Χαρίτση. Αν σταματήσει ο κύριος Γεωργιάδης, να τελειώσει να μιλήσω. Τελείωσε. Ωραία. Κύριε Χατζηνικολάου, τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά για το τι συμβαίνει με τις επενδύσεις, νομίζω. Και όσο και αν λέει ο κύριος Γεωργιάδης και αναφέρει ονόματα εταιριών, καταρχάς εγώ να πω ότι δεν το έκανα ούτε όταν ήμουν στην κυβέρνηση ούτε τώρα στην αντιπολίτευση. Δεν μιλώ με συγκεκριμένα ονόματα, γιατί θεωρώ ότι είναι αντιδεοντολογικό, γιατί εδώ μπαίνουν στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν και με τα δεδομένα κάθε εταιρείας. Αυτό το οποίο, αν θέλει ο κύριος Γεωργιάδης, να του στείλω και τη λίστα με τις επενδύσεις οι οποίες έγιναν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι έχουμε τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, τα οποία τι λένε. Ότι το 31,8% των επενδύσεων που έγιναν το 2022 στη χώρα μας αφορούσαν συγχωνεύσεις και εξαγορές, το 27,4% αφορούσε νέες μετοχές και συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσοστά νέων επενδύσεων με νέες εγκαταστάσεις και κυρίως παραγωγικών επενδύσεων, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ χαμηλά. Και αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο κύριος Γεωργιάδης, και εγώ ομολογώ ότι χαίρομαι για αυτό που είπε, γιατί ακριβώς δείχνει και την διαφορά την οποία έχουμε ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αν θεωρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης ότι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας είναι να γίνει η Ελλάδα αυτό που λέγανε κάποιοι παλιά τα γκαρσόνια της Ευρώπης, να το πούν. Εγώ θεωρώ, κύριε Χατζηνικολάου, και εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να είναι δίκαιο, δεν μπορεί να είναι συμπεριληπτικό αν δεν υπάρξει παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι συρρήκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας, βλέπουμε συγκεντροποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας. Χρειαζόμαστε λοιπόν, ναι, χρειαζόμαστε επενδύσεις, χρειαζόμαστε όμως και παραγωγικές επενδύσεις. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στη βιομηχανία. Η βιομηχανία η οποία πολύ πρόσφατα έστειλε ανοιχτή επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, η Ενέα Σύνδεση Βιομηχανίας, εκφράζοντας κραυγή αγωνίας για το μέλλον της βιομηχανίας σε αυτή τη χώρα και λόγω του ενεργειακού κόστους και της πολιτικής κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, στην πρωτογενή παραγωγή. Βλέπουμε τα στοιχεία από το εμπορικό έλλειμμα, τα οποία δείχνουν εκτόξευση του ελλείμματος εισαγωγές, μείον εξαγωγές δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, σχεδόν δεκαπλασιασμό την τελευταία τετραετία. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι έχουμε μια παραγωγική βάση η οποία, και εγώ θα το πω, διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες ήταν ισχνή, η οποία γίνεται όμως ακόμα ισχνότερη τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεδομένων και των διεθνών προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, κάνει τα πράγματα για την ελληνική οικονομία όχι διθυραμβικά και πανηγυρικά όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δυστυχώς πάρα πολύ ανησυχητικά. Λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις που έχουμε τα επόμενα χρόνια και που πράγματι είναι πολύ σημαντικές, ακριβώς για να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της χώρας. Δεν μπορεί το μέλλον της ελληνικής οικονομίας να είναι μόνο ο τουρισμός, δεν μπορεί να είναι μόνο το real estate. Χρειαζόμαστε παραγωγή σε αυτή τη χώρα και βεβαίως εδώ χρειάζεται μια ενιαία, ολοκληρωμένη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, όπως αυτή την οποία εκπώνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και η οποία δυστυχώς πετάχθηκε στο καλάθι των αχρήστων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια. Δεν μπορεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπω τα τελευταία στοιχεία, το 94% των δανείων τα οποία ήδη έχουν συμφωνηθεί, έχουν συμβασιοποιηθεί, να αφορά μόνο πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, το 94%, 9,5 στους 10 δηλαδή. Πού είναι η μεσαία παραγωγική επιχείρηση, πού είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, πού είναι η διασπορά των επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, αν θέλουμε να μιλάμε για μια ανάπτυξη η οποία θα είναι ισόρροπη και θα περιλαμβάνει το σύνολο του παραγωγικού ιστού της χώρας. Σε αυτά τα ζητήματα θα περίμενα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις και όχι να πανηγυρίζει κούφιοι πανηγυρισμοί σε μια ελληνική οικονομία η οποία παρουσιάζει και πάλι στοιχεία δομικών προβλημάτων, τα οποία μας οδήγησαν στη χρεοκοπία
πριν από ελάχιστα χρόνια. Ο κύριος Γεωργιάδης, ένα λεπτό κύριε Γεωργιάδη, άφησε κύριε Χαρίτση να εννοηθεί ότι επί των ημερών σας δεν έγινε ούτε μία επένδυση. Ωραία, να ανακοινώσουμε τα στοιχεία λοιπόν. Ωραία, θα ανακοινώσουμε λοιπόν τα στοιχεία για να δούμε ποιες επενδύσεις έγιναν επί των ημερών. Η μόνη χρονιά που είχαν ένα αξιοπρεπές σκορ άμεσων ξένων επενδύσεων ήταν το 17 που εισέπραξαν το 1 δισεκατομμύριο τη Φραπόρτ. Επένδυσαν και πολεμούσαν σαν την πολίτες όσο περισσότερο μπορούσαν. Λοιπόν, τα νούμερα τα ξέρω απ' έξω, δεν χρειάζεται. Ήταν η Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ επενδύσεων, ήταν πάτος. Πάμε όμως τώρα να απαντήσω αυτά από τον κύριο Χαρίτση Νικολάου. Από τον κύριο Χαρίτση τώρα. Η Ελλάδα επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιώργο. Ήταν πάτος. Μην το συζητάμε, είμαστε τελευταίοι σαν λογοκρισία. Το έχει ελστά, το έχει γύρω στα τόπο. Τελευταίοι στην Ευρώπη σε επενδυσμένα και τελευταίοι σε ανάπτυξη. Δεν το συζητάμε. Επί Κυριάκου Μητσοτάκη είμαστε μέσα πάντα στις πρώτες τρεις χώρες σε ανάπτυξη και πάντα μέσα στις πρώτες χώρες σε ξένες επενδύσεις. Επί Τσίπρα και όλων των υπόλοιπων είμαστε πάτος. Τελευταίοι. Πάμε λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο. Πρώτα απ' όλα ο κύριο Χαρίτση μάλλον δεν διαβάζει καλά τα νούμερα. Η Ελλάδα το 2021 είχε για πρώτη φορά στην ιστορία τις εξαγωγές άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ και το 2022 εξαγωγές άνω των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εισαγωγές δεν μας είπατε. Μία δουλειά. Εγώ δεν κρύβω τίποτα. Εγώ δεν κάνω μισές δουλειές. Τα λέω πάντα όλα. Ξαναλέω. Υπάρχει, η Ελλάδα το 2021 είχε ρεκόρ εξαγωγών όλων των εποχών πάνω από 40 δισεκατομμύρια και ρεκόρ εξαγωγών όλων των εποχών δεύτερη εισαγωγή χρονιά το 2022 54 δισεκατομμύρια. Ποια είναι η διαφορά με το 10 για να έρθω και στο έλλειμμα τροχιστών συναλλαγών. Το 10 που είχαμε μεγάλο έλλειμμα τροχιστών συναλλαγών, οι εξαγωγές μας ήταν κάτω από το 10% του ΑΕΠ. Το 22 που είχαμε πάλι μεγάλο έλλειμμα τροχιστών συναλλαγών, οι εξαγωγές μας ήταν πάνω από το 23% του ΑΕΠ. Καμία σχέση το 10 με το 23. Γιατί είχαμε μεγάλο έλλειμμα τροχιστών συναλλαγών το 22, γιατί είχαμε πολύ μεγάλες τιμές στα ορυκτά καύσιμα. Ποιος το γράφει αυτό, ο κ. Κουμεντάκης, στην έξοδο πολιτισμού της Βουλής των Ελλήνων. Τι έχει συμβεί το 23 και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, το έλλειμμα τροχιστών συναλλαγών, κύριε Χαρίτση, αν το ξέρετε, έχει πέσει 30%. Γιατί έχει πέσει 30% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο το έλλειμμα τροχιστών συναλλαγών, γιατί έπεσε η τιμή στα ορυκτά καύσιμα. Είναι τόσο απλό. Τι συνέβη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 23 σε εξαγωγές. Έχουμε τον Ιανουάριο 34% και τον Φεβρουάριο 17% αύξηση εξαγωγές σε σύνδεση 22. Δηλαδή είμαστε 34% παραπάνω από το μεγαλύτερο ρεκόρ μας όλων των εποχών. Αυτά τα νούμερα, κύριε Χαρίτση. Εσείς ο Υπουργός Ανάπτυξης δεν βλέπετε ούτε στα όνειρά σας. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε για αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Και αύριο στην Ελευσίνα δεν πάω σε επένδυση real estate να κάνω τον απολογισμό του Υπουργείου. Ξέρετε που πάω. Πάω σε ένα ναυπηγείο που το παρέλαβαν νεκροταφείο, που όλοι μου λέγανε να μην ασχοληθώ, που οι εργαζόμενοι κάτω και κλείναν την είσοδο και πετάγανε νεκροτίδες. Οι εργαζόμενοι θα πάμε αύριο. Πήρανε δώρο Πάσχα για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Πήρανε δώρο Χριστουγέννου μετά από 10 χρόνια. Χθες μπήκε μέσα και έδεσε, θα δείτε αν έρθετε, το 13ο συνεχόμενο καράβι από τον Νοέμβριο. Ποιος έκανε την πρώτη συμφωνία για τον ναυπηγείο, κύριε Γεωργιάδη? Στην Ελευσίνα. Τι είπατε? Το ξεχάσατε. Ποιος έκανε την πρώτη συμφωνία για τον ναυπηγείο, το ξεχάσατε? Εσείς και την παραδώσατε σε μένα κολλημένη και σταματημένη. Δεν ξέρετε αυτό. Κολλημένη και σταματημένη. Κολλημένη και σταματημένη. Για πρώτη φορά, κύριε Σανοκόστα, τα έχει πει και στη Βουλή, τα έχει πει και στην συνέντευξη του. Όταν ήρθα εγώ σε αυτό το Υπουργείο εδώ, δεν θέλω να πω περισσότερα. Η επένδυση στη ΣΥΡΙΖΑ έχει σταματήσει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Όσοι δουλεύουν στη ΣΥΡΙΖΑ, πάρτε τον πρόεδρο εργαζομένων ΣΥΡΙΖΑ τώρα και στην Ελλάδα και πάντα μίληση. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Κόλλησε την επένδυση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα. Ξαναλέω. Την επένδυση στη ΣΥΡΙΖΑ όταν εγώ ορκίστηκα υπουργό ανάπτυξη. Είναι σοβαρά πράγματα. Η διαδικασία έχει σταματήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είσαστε με τα καλά σα. Ποιος την ξεκόλλησε την επένδυση τώρα? Τον κύριο πρόεδρο του Ρόμαντ, να λέτε τέτοια πράγματα. Αύριο ελάτε στην Ελευσίνα, είσαι προσκεκλημένο με επισήμωση 6,5 ώρα, στον απολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξη, να ρωτήσετε τον πρόεδρο τη Ελευσίνα και τη ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κλείσουμε. Άρα και στη βιομηχανία έχουμε κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανία, την Εθνική Στρατηγική Βιομηχανία, έχουμε αυξήσει την παραγωγή μα. Είχαμε, κύριε Χατζηνικολάου, το 22 το μεγαλύτερο δείκτη PMI, είναι ο δείκτη του manufacturing, μετά το βιομηχανικό δείκτη στην ιστορία μα. Άρα καθόλου δεν υπολείπεται όσα είπα για το real estate, δεν αφήνουν πίσω την παραγωγική μας βάση. Αντιθέτως, την παραγωγική μας βάση την ενισχύουμε και να πω για τους μικρομεσαίους, το ανακοινώσαμε μόλις πριν μια εβδομάδα με τον κύριο Πρωθυπουργό στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, πρόγραμμα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσέξτε, με το 40% του δανείου θα το δίνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα άτοκα, με μηδέν επιτόκιο. Το 40%. Και την έκρηξη του δανείου δεν τη δίνει η τράπεζα που πηγαίνετε, θα τη δίνει η Ελληνική Αντιστοιχιακή Τράπεζα, αφού έχουμε πετύχει την αυτόματη διασύνδεση ΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τη ΡΕΣΙΑ στο αφημί, ώστε αυτομάτως να λέμε ποιος μπορεί να πάρει και δεν μπορεί να πάρει δάνειο. 60.000 επιπλέον επιχειρήσεις. Κύριε, μέχρι σήμερα, ευτυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, που είμαστε στην προεκλογική περίοδο,
και θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης να ασχοληθεί με την αναπτυξιακή τράπεζα. Πιστεύετε πραγματικά, κύριε Χαρίτση, από τα 12,8 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα δάνεια, μόνο τα 500 εκατομμύρια πάνε στην αναπτυξιακή τράπεζα. Όλα τα άλλα πάνε στους μεγάλους, τους δημόσιους και εκλεκτούς φίλους του κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ένα νούμερο που μην το ξέρετε. Η αναπτυξιακή τράπεζα από την εποχή που ήταν ΤΕΜΠΕ, δηλαδή από τις αρχές του 2000 μέχρι το 2019 που φύγατε, την αναπτυξιακή τράπεζα, κύριε, είχε δώσει 7,8 δισεκατομμύρια. Ποιος την ίδρυσε την αναπτυξιακή τράπεζα, κύριε Γεωργιάδη? Έχει δώσει ήδη 12 δισεκατομμύρια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ, κύριε Χαρίτση. Καλημέρα.